Το θέμα κατασκευής και λειτουργίας πολυκαταστήματος γνωστής αλυσίδας στην Αλεξανδρούπολη έχει προκαλέσει αντιδράσεις των επαγγελματιών και είναι ένα θέμα που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Γωνία» της Δέλτα Τηλεόρασης με τον Νίκο Πετρίδη. Ας περάσουμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση της αδειοδότησης λειτουργίας πολυκαταστήματος στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενός ακόμη από αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν και λειτουργούν, για να ιδρυθεί ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, λοιπόν, με βάση εκείνο τον νόμο, δεν γνωμοδοτούσε απλά, κύριε Ραπτόπουλε, αποφάσιζε. Δίνω ή δεν δίνω άδεια. Πώς παίρνει αυτή την απόφαση το Νομαρχιακό Συμβούλιο? Ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Νομαρχιακού Συμβουλίου, της ΟΚΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του Οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου, και ύστερα από γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου. Τα θεσμοθετημένα όργανα του νομού και της περιοχής μας δεν είχαν αραγές μέτωπο για μια συγκεκριμένη θέση. Πώς δεν είχαν? Είχαν αλλαγές μέτωπο να γίνει. Ακριβώς. Πώς δεν είχαν? Όχι. Λέω το εξής. Ότι το μέλλον Νομαρχιακό Συμβούλιο δεν γνωμοδότησε. Μα δεν γνωμοδοτεί, αποφασίζει. Ναι, δεν αποφάσισε. Τα δε επιμελητήρια, η ΟΚΕ και το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτούν θετικά. Περιμένετε λοιπόν. Ναι. Μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, μισό λεπτό. Τι γίνεται τώρα? Εδώ έχουμε το εξής. Η Νομαρχία Εύρου, η Διεύθυνση Εμπορίου, στις 11 Φεβρουαρίου του 2008 στέλνει στον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Επιμελητήριο Εύρου και στον πρόεδρο της ΟΚΕ την εξής επιστολή, την περιουσιακή. Λέει: θέμα χορήγηση αδείας για είδους καταστήματος λιανικού εμπορίου από τον ΤΑΔΕ, ΤΑΔΕ και ΣΥΑ ΕΕ, ετερόρυθμη εταιρεία, development κτλ. Υπάρχει αίτηση της τάδε εταιρείας με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 10 του νόμου που είπα και προηγουμένως, και παρακαλούμε να γνωματεύσετε όπως προβλέπετε από την παράγραφε τάδε, το άρθρο τάδε του ίδιου νόμου. Okay. 28 Τρίτου του 8. Ναι. Λέει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η Διεύθυνση Εμπορίου μας διαβίβασε αυτή την αίτηση της τάδε εταιρείας, να γνωμοδοτήσουμε. Θα σταλεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο η απόφασή μας για να αποφασίσει αν θα δώσει άδεια ή όχι. Η αρμόδια επιτροπή του Δήμου, δηλαδή η Επιτροπή Ανάπτυξης Εμπορίου και Φυσικών Πόρων, τότε, ναι, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θετικά. Που έχει και εκπρόσωπο του εμπορίου. Μάλιστα. Σε 40. Θετικά. 7 μέρες. Σε 47 μέρες. Δηλαδή σε 3 μέρες έπρεπε να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Νομαρχιακό μετά πρέπει να γίνει. Δεν έχει σημασία αν. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση. Χωρίς απάντηση. Αυτά είναι τα επίσημα πρακτικά. Είναι επικουρικό. Διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κυρίων συμβούλων. Και εδώ αναφέρουν τα πρακτικά. Α, κύριε Γρηγοριάδη, δώσεις. Ο κύριος Γρηγοριάδης είπε ότι το εν λόγω υπερκατάστημα επηρεάζει αρνητικά όλη την αγορά της πόλης, από τρόφιμα έως ένδυση και ηλεκτρονικές συσκευές, γι' αυτό καταψηφίζει. Εσείς καταψηφίσατε. Βεβαίως. Έχει σημασία όμως να δούμε και ποιοι άλλοι καταψηφίσατε. Μισό λεπτό. Εγώ βλέπω ότι γράφουν τα πρακτικά εδώ. Ο κύριος Δευτεραίος είπε ότι αφού η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτική, γνωμοδοτική. Έτσι, ανεξάρτητα από τι θα πούμε εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, η άδεια θα χορηγηθεί. Από την άλλη τη μεριά, επίσης λέει ο κύριος Δευτεραίος, δεν μπορούμε να πούμε όχι στην εμπορική δραστηριότητα όπου ο καθένας μπορεί να δραστηριοποιηθεί εμπορικά. Άρα, κύριος Δευτεραίος δεν αναφέρει αν ψήφισε θετικά ή φαίνεται στην λευκό, στο αλλά όχι, δεν καταψηφίζει. Έτσι. Ο κύριος Αγγλιάς. Να κάνω μια διακοπή, γιατί σήμερα, ναι, σήμερα είχα επικοινωνία μαζί του όταν φακώ, γιατί νόμιζε ότι θα είναι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Ναι. Η απόφαση. Το καλέσαμε του και δεν μπορούσε σήμερα. Έλειπε εκτός Αλεξανδρού. Ναι, ναι, λείπει εκτός. Και οι δύο αποφάσεις ήταν εκτός. Δεν ξέρει τι έχει γραφτεί εδώ. Θα ζητήσει από μαγνητοφώνηση. Από τους τρεις που γνωμοδοτούν, τρεις μέρες πριν λήξει η προθεσμία, το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά. Ποιοι γνωμοδοτούν? 10, αρκετά πριν λήξει. Αρκετά πριν λήξει ένα μήνα, ένα μήνα η ΟΚΕ, καλά, σε ένα γραφείο τώρα, ναι, είναι αυτή, γνωμοδοτεί θετικά, και μετά την προθεσμία το επιμελητήριο γνωμοδοτεί και αυτό.
θετικά. Μα δεν θα περάσει η προθεσμία. Νομαρχιακό συμβούλιο λοιπόν δεν γίνεται. Ενώ υπάρχουν η επιστολή του Προέδρου της ΣΟΚΕ που λέει Πρόεδρε, Νομαρχιακό Συμβούλιο, επήγε το θέμα να το χάσουμε. Υπάρχει του κυρίου Πετρίδη, του προϊσταμένου της Διεύθυνσης, που λέει ότι υπάρχει προθεσμία σύμφωνα με τον νόμο. Πρέπει να συζητηθεί. Δεν συζητήθηκε, σύμφωνα με τον νόμο εκλαμβάνεται ως θετική απόφαση για να δοθεί η άδεια και έτσι δόθηκε η άδεια. Έχω καταλάβει λάθος εγώ. Καταλάβατε κάτι άλλο όλοι εσείς. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος κατάλαβε ότι υπάρχουν σαφέστατα πολιτικές ευθύνες για αυτές τις αποφάσεις και για θέλετε και για την κοησυργία. Θέλετε αδυναμία, θέλετε λάθος. Υπάρχουν όμως σαφέστατα πολιτικές ευθύνες.